πριν ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις προσώπων και σωματείων της δύναμής μας, να σας παρουσιάσουμε σε πολύ λίγο το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μας θυμάτε για μια ακόμη φορά με τη σημερινή σας παρουσία την ετήσια γιορτή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Για μια ακόμη χρονιά θα βραβευτούν σωματεία τα οποία στις κατηγορίες τους αναδείχθηκαν πρωταθλητές, καθώς επίσης και τα σωματεία που επέδειξαν εξαιρετικό ήθος. Επίσης, θα βραβευτούν πρόσωπα με μεγάλη προσφορά στον χώρο του ποδοσφαίρου, γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνία. Η χρονιά που μας πέρασε, έφυγαν από κοντά μας αρκετά πρόσωπα τα οποία πρόσφεραν στον αθλητισμό και στην κοινωνία μας. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους ως ένδειξη ελαχίστου φόρου του μέσα μας. Αποδώσετε χώρο τιμή στο παιδί ενός μιας οικογένειας, σίγουρα θα την διαλέγατε και εσείς τη μάνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπαμπάς ή αδερφή έχουν κάτι λιγότερο. Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω. Επειδή ακριβώς οι Ολυμπιακοί αγώνες γεννήθηκαν ως ιδέα, μεγαλούργησαν εδώ και μετέφυγαν παραπέρα. Αν ρωτήσω οποιοδήποτε από εσάς, ποιος είναι ο αναδιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων, νομίζω ότι το 99% θα πούν Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Λάθος. Βικέλης. Ο Έλληνας ήταν αυτός που αξιοποίησε τον Μπερτέν. Ας μην το ξεχνάμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί προσπέρασε και δεν χαιρέτησε τη μία από τις δύο φωνές που σπικάρισαν τον αγώνα μου, τον Θεοδωρακόπουλο. Και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί χωρίς τη δική μου φωνή που σας ανήκει ακόμα και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που περνάνε τα χρόνια και δεν ξεχνάνε ανθρώπους που έχουν ματώσει για αυτόν τον τόπο, είτε είναι στους αθλητικούς χώρους, είτε δεν είναι. Και ένα πολύ μικρό ευχαριστώ μας δίνει δύναμη για τις περαιτέρω τουλάχιστον μάχες που καλούμαστε να δώσουμε όλοι. Καλή χρονιά. Ο Χάρης Τρικινίδης είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Κόκκινο Κεφάλι». Παρακαλούμε για την απονομή των Περιφερειάρχων Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζή Κώστα. Πρόεδρος της Ένωσης Βελιγραδίου, είναι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της άλλοτε Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Εμείς οι έχοντες λίγο μεγαλύτερη ηλικία τη θυμόμαστε ως τη μεγάλη των βλάβη του σχολή. Ενώ ο κύριος Πέτκοβιτς διετέλεσε, όπως θα θυμούνται οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και προπονητής στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση εκτός του κύριου Ήλια Πέτκοβιτς, παραβρίσκεται και ο υπεύθυνος ανάπτυξης τμήματων υποδομής, Σριέντζιαν Μιλοσάβγεβιτς. Καλούμε τον πρόεδρο της ΕΦΣ Μακεδονίας, κύριο Σάβα Δημητριάδη, και τον πρόεδρο της Ένωσης του Βελιγραδίου, κύριο Ήλια Πέτκοβιτς, για να υπογράψουν τα σχετικά με την αδελφοποίηση έγγραφα και ως μάρτυρες καλούμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κύριο Κώστα Ζέβα, και την πρόξενο της Σερβίας στην Θεσσαλονίκη, κυρία Δραγκάνα Γκλίσιτς.
Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους που βρίσκονται εδώ. Izuzetno počasvani pozivom da dođemo u Solun. Pretim na povode, nas dva je para polip, možeš mi škaljesati na našu dvojim desalniki. Ja obično pišem govore kad želim nešto da kažem. Sinitižu na grafu govo. Ali bit ću veoma kratak i od srca da vam kažem. Ala da poliga loja, kja pridatjamu. Da uvek iz Srbije Grčka ima bratske i dobre pozdrave. Od i Banda i Elada i Tijepo Srbija. Sa željom da tako nastavimo i u buduće. Ke pistemo da se nekisi i eci. To prvo vima je jedna kinorama koju imamo me tom filo Ilija Petru. Χαίρομαι πάρα πολύ που δύο από αυτές τις ενώσεις, δύο φίλων χωρών της Βαλκανικής, υπογράφουν σήμερα αυτό το σύμφωνο συνεργασίας, αυτή την αμοιβοποίηση, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρίσκουμε τα σημεία που μας ενώνουν και να ενώνουμε ακριβώς αυτή την αγάπη που έχουμε για τον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Τη μηνυτική πλακέτα από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα, και τον Πρόεδρο της Ένωσης Μακεδονίας, τον κύριο Δημητριάδη, προς τον Ήλια Πέτροβιτς. Και προκοπή. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά.